We are. Good. Ωραία. Thank you very much for being ευχαριστώ here. Πάρα πολύ που είστε εδώ απόψε. Το Eurogroup έχει πλέον ολοκληρωθεί. Εμείς θέλαμε από αυτό το Eurogroup σαφήνεια επί του συνολικού προγράμματος. Αυτό πιστεύαμε ότι δεν υπήρχε στο Eurogroup τον Μάιο. Δεν πιστεύαμε ότι υπάρχει αρκετή σαφήνεια για τους επενδυτές και για τον ελληνικό λαό σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι μετά από αυτό το Eurogroup υπάρχει περισσότερη σαφήνεια και για τον ελληνικό λαό αλλά και για τις χρηματαγορές. Είναι η σαφήνεια επαρκής όσο αξίζει ο ελληνικός λαός μετά από τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει και όλες τις θυσίες που έχουν σημειωθεί, ίσως όχι. Αλλά εμείς αναγνωρίζουμε ότι δεν θέλουμε το τέλειο να είναι ο εχθρός του καλού. Και επίσης αναγνωρίζουμε ότι όλες οι πλευρές έχουν προσπαθήσει να δώσουν, να φτάσουν σε ένα συμβιβασμό τρόπον τεινά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολλούς ανθρώπους που δούλεψαν σκληρά έτσι ώστε να φτάσουμε εδώ σήμερα. Ήδη τον Πρωθυπουργό, την ομάδα διαπραγμάτευσης, αλλά και όλους όσοι πίστεψαν ότι από το συμβιβασμό το καλοκαίρι του 2015 θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε το έδαφος για να βγούμε από το πρόγραμμα και να δώσουμε στην Ελλάδα ένα ξεκάθαρο οδικό χάρτη για να γυρίσει σελίδα. Όπως προείπαν αρκετοί στη συνέντευξη τύπου πριν από εμάς, τώρα υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γερούν Ντάισελμπλουμ για όλες τις προσπάθειες να συνενώσει ανθρώπους να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία και ιδιαίτερως θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γαλλική κυβέρνηση αλλά και τον συνάδελφό μου τον κύριο Μπρουνό Λεμέρ, ο οποίος εργάστηκε πολύ σκληρά για να συνομιλούμε συνεχώς και να μπορεί να φτάνει σε μια αμοιβαία κατανόηση. Γιατί λοιπόν μπορούμε να κοιτούμε το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και γιατί μπορούμε να μιλάμε για έξω από το πρόγραμμα? Μπορούμε να το πράξουμε, διότι αρκεί κανείς να διαβάσει την τελευταία παράγραφο της δήλωσης του Eurogroup. Η ακροτελευταία παράγραφο της δήλωσης του Eurogroup λέει ότι εμείς, το Eurogroup, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις, αλλά το πνεύμα, εμείς δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της, να έχει πρόσβαση στις αγορές και έτσι να ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Όπως η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ πολύ συχνά έχει πει, δεν υπάρχει νόημα να είσαι σε ένα πρόγραμμα εάν δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο μονοπάτι εξόδου από αυτό. Ο τρόπος μέσω του οποίου φτάσαμε εδώ είναι η περισσότερη σαφήνεια για το χρέος. Επίσης τώρα υπάρχουν όχι μόνο τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα εντατικοποιηθούν, υπάρχει επίσης περισσότερη σαφήνεια επί των μεσοπρόθεσμων μέτρων τα οποία θα οριστούν και αυτά θα διεξαχθούν στο τέλος του προγράμματος. Ταυτοχρόνως υπάρχει ένας μηχανισμός που εξαρτάται από την ελληνική απόδοση, από την απόδοση ελληνικής οικονομίας και δηλαδή από την ανάπτυξη και πώς αυτό θα επηρεάσει το χρέος. Άρα, το χρέος πλέον εξαρτάται από την ανάπτυξη και τον ρυθμό που θα έχει αυτή. Επίσης, είναι ένας μακροπρόθεσμος μηχανισμός πέραν τούτου που θα πρέπει να αποφανθεί επ' αυτού το Eurogroup τότε με περισσότερες λεπτομέρειες. Επιπλέον, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο εκτιμάται πολύ και νομίζω ότι η κυρία Λαγκάρντ επίσης το είπε στη δική της ομιλία, ότι υπάρχει έμφαση στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Είναι ζωτικής σημασίας ότι αν είναι εμείς να σταθούμε στα πόδια μας, πρέπει να υιοθετήσουμε πολιτικές και προσεγγίσεις έτσι ώστε να απαριθμίσουμε το χρέος, αλλά να δούμε δηλαδή τον ονομαστή του χρέους αλλά και τον παρονομαστή, δηλαδή το ποσοστό επί του ΑΕΠ. Και έτσι υπάρχει ένα ισχυρό πακέτο ανάπτυξης που εμπλέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός μηχανισμού ανάπτυξης. Αυτό μας δίνει την εμπιστοσύνη ότι αν η Ελλάδα
παραμείνει πιστή στις δικές της δεσμεύσεις. Εάν συνεχίσει με τις πολιτικές της, θα μπορέσουμε να βγούμε από το πρόγραμμα στο τέλος του 2018. Τούτο είναι και το νόημα όλης αυτής της άσκησης. Άρα, εγώ είμαι πολύ ευτυχέστερος σήμερα σε σχέση με αυτό που ήμουν πριν από μία εβδομάδα, για να μην πω πως ήμουν τον Μάιο, την 22 Μαΐου. Συνεπώς, θα λάβουμε τώρα 3-4 ερωτήματα. Είδα 5 χέρια. Για να δούμε. 4 ερωτήματα όπως σας τα έδειξα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γυρίσετε πιο γρήγορα τους επόμενους μήνες, δηλαδή στις αγορές, στην αγορά ομολόγων? Όπως ξέρετε, το ζήτημα πρόσβαση των αγορών είναι τεχνικής φύσεως και δεν είναι κάτι που γνωρίζουν οι Υπουργοί Οικονομικών, διότι εμπλέκει διαφορετικές σχέσεις με τα ομόλογα. Εγώ πιστεύω ότι με αυτή τη συμφωνία ο επικεφαλής του γραφείου επί του χρέους θα μπορέσει να έχει μια πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες στον χρόνο, αλλά θα πρέπει να στηριχτούμε στη δική του κρίση για το μέγεθος του ζητήματος και για την χρονική περίοδο, την ακριβή χρονική περίοδο. Δεν είναι τόσο πολιτική υφή αυτό το ζήτημα. Πολιτική υφή είναι το πλαίσιο στο οποίο καταλήξαμε σήμερα και η δήλωση του Eurogroup, που με άλλα λόγια δεσμεύει το ίδιο Eurogroup ότι θα έχουμε πρόσβαση στις αγορές. Αλλά οι τεχνικές πτυχές σχετικά με το πότε, για πόσο κτλ. Δεν θα το αποφασίσει ο Υπουργός Οικονομικών. Γιώργος Χριστίδης από το περιοδικό Spiegel. Ήσασταν απογοητευμένος επειδή η κυρία Lagarde δεν βρήκε αυτά τα μέτρα που συμφωνήθηκαν απόψε αρκετά, έτσι ώστε να λάβουμε μέρος σε αυτό το πρόγραμμα αμέσως? Και δεύτερο ερώτημα. Ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα σε σχέση με την ανάλυση βιωσιμότητας χρέους για την Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσα βήματα υπάρχουν συνολικά ή αν αισθάνεστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι από σήμερα και εφ' εξής η ΕΚΤ θα είναι πιο ευνοϊκά διακείμενη προς την Ελλάδα. Όπως είπε ο κύριος Ντάισελμπλουμ στη δική του ομιλία, συνέντευξη τύπου, το ζήτημα της ΕΚΤ και της βιωσιμότητας δεν είναι κάτι που το αποφασίζει το Eurogroup. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως σχετικά με τη θέση του Delta Nitaf είναι ότι είναι πιο υποστηρικτική σε σχέση με το Eurogroup την 22 Μαΐου. Έχουμε μια δήλωση από την Κριστίν που λέει ότι έχουμε μια ισχυρή κίνηση, ισχυρή βούληση να πάμε μπροστά εμπρός, και αυτό σημαίνει ότι το Delta Nitaf πιστεύει ότι αν και το χρέος υπάρχει τώρα και δεν είναι βιώσιμο επί του παρόντος, πιστεύει ωστόσο ότι είμαστε σε καλή πορεία, σε σωστή τροχιά. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για τις αγορές, διότι τώρα καταδεικνύει ότι το Delta Nitaf έχει δεσμευτεί πολύ περισσότερο και προφανώς αξιολογεί θετικά τα βραχυπρόθεσμα και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, καθώς και τη γαλλική πρόταση για αυτό το μηχανισμό ανάπτυξης. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι το Delta Nitaf λέει τώρα πως αυτή είναι μια ισχυρή κίνηση προς τα εμπρός, δεν είναι ένας λόγος για να είναι κανείς απογοητευμένος καθόλου, μάλιστα. Ελένη Βαρβιτσιώτη από την Καθημερινή. Μία ερώτηση ως ακόλουθο αυτού που ρώτησε ο συναδελφός μου. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να μας συμπεριλάβει στην ποσοτική χαλάρωση, διότι το γεγονός ότι η κυρία Lagarde είπε πιο πριν ότι θα υπάρχει ένα DSA τους επόμενους μήνες, τις επόμενες εβδομάδες, μάλλον θα δείχνει ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αυτό δεν σας ανησυχεί κάπως? Δεν άκουσα την κυρία Lagarde να το λέει αυτό, όπως ακριβώς το είπατε εσείς. Άκουσα να λέει ότι πιστεύει πως πολύ ισχυρά βήματα έγιναν απόψε. Δεν μπορώ να θυμηθώ τα ακριβή λόγια, την ακριβή ορολογία της δήλωσης του Eurogroup, αλλά δεν μπορώ να κρίνω, μάλλον να προκαταλάβω την απόφαση της ΕΚΤ. Είναι ένα ανεξάρτητο σώμα, ένα ανεξάρτητο φορέα. Θα αποφασίσει λοιπόν από μόνο του, ως φορέα. Το Eurogroup πρέπει να κάνει το μέγιστο, το παν, για να δείξει ότι η Ελλάδα γύρισε σελίδα. Και όπως προείπα, αυτό που πιστεύω ότι είναι σημαντικό, αλλά αυτό εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να το αποφασίσει, είναι ότι δεν απαιτείται απλώς μεγαλύτερη σαφήνεια για το χρέος. Άρα,
Δεν χρειαζόμαστε μόνο ονομαστή, αλλά δεν είναι απλά ο παρονομαστής. Επίσης, δηλαδή, τα μέτρα επί του χρέους, επί της ανάπτυξης, αλλά είναι μια κοινή δέσμευση του Eurogroup ως οντότητα, ως θεσμός, να βοηθήσει την Ελλάδα μέσω των πληρωμών, τόσο για το χρέος όσο και για τα καθυστερούμενα, αλλά και να βοηθήσει την Ελλάδα να υπάρξει, να δημιουργήσει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Αυτά αποτελούν ένα σημάδι περί της ευρωπαϊκής δέσμευσης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σε 12 με 14 μήνες. Και νομίζω ότι οι αγορές θα το αφογκραστούν αυτό πολύ προσεκτικά. Επιπλέον, αυτό μπορεί να το ακούσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά αυτό δεν θα το πάσω εγώ. Νομίζω υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα. Νίκος Χρυσολογάς from Bloomberg News. Από το Bloomberg, θα ήθελα να σας ρωτήσω μια διευκρίνηση σχετικά με την αλληλουχία. Όλοι είπαν ότι τα μέτρα πρέπει να ρυθμιστούν έτσι περαιτέρω. Άρα το πρώτο κομμάτι της ερώτησης μου είναι το εξής. Με τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα, να ρυθμιστούν και να αποφασιστούν, πόσο αισιόδοξος είστε ότι η Ελλάδα θα επανακτήσει μια ασφαλή πρόσβαση στις αγορές έως τον Αύγουστο του χρόνου για να μπορέσει να σταθεί στα δικά της πόδια χωρίς ένα επακόλουθο πρόγραμμα από την Ευρωζώνη? Αυτή τη στιγμή απαιτείται ακόμη σαφήνεια. Το δεύτερο ερώτημά μου και πάλι αφορά στην αλληλουχία. Το Delta Netaf δεν θα εκταμιεύσει πριν την περαιτέρω ρύθμιση. Ωστόσο, καμία περαιτέρω ρύθμιση δεν θα γίνει μέχρι το τέλος του προγράμματος. Εξ όσων εγώ κατανοώ, τότε θα ληφθεί η τελική απόφαση. Άρα, έως την περίοδο που θα ρυθμιστούν τα μέτρα, δεν θα έχει τελειώσει το πρόγραμμα, αλλά δεν θα υπάρχει εκταμείωση του Delta Netaf, εκτός αν δεν κατάλαβα κάτι καλά. Το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας, νομίζω ότι η δήλωση του Eurogroup προσφέρει επαρκή σαφήνεια. Νομίζω ότι για πρώτη φορά ακούμε ένα πολύ καλό σετ παραμέτρων, τόσο σε επίπεδο δημοσιονομικού μονοπατιού πέραν το 2023, όσο και σε επίπεδο της ρύθμισης του ελληνικού χρέους και του EFSF. Κατά τη δική μας άποψη, αυτά βασίζονται σε πραγματιστικές απόψεις, τόσο σε επίπεδο χρέους, όσο και επίπεδο θέσεις προτεραιοτήτων. Επιπλέον, το δημοσιονομικό κομμάτι, το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό κομμάτι μετά το 2023 είναι επίσης ρεαλιστικό. Έτσι λοιπόν, πιστεύουμε ότι το χρέος θα είναι βιώσιμο και οι αγορές θα μπορέσουν να το κρίνουν με τον ίδιο τρόπο. Πέρα λοιπόν αυτού του πακέτου ελάφρυνσης του χρέους, υπάρχει και ένας καλά αρθρωμένος μηχανισμός που συνδέεται με την ανάπτυξη. Υπάρχει ένας μηχανισμός ανάπτυξης έγκλης ανάγκης που επίσης υιοθετεί το γεγονός ότι το μέλλον πάντοτε είναι άδειλο. Εάν λοιπόν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη είναι λιγότερο από το αναμενόμενο, τότε το πακέτο ελάφρυνσης χρέους θα επεκταθεί. Αν η ανάπτυξη είναι περισσότερη, τότε η ελάφρυνση του χρέους θα προσαρμοστεί αναλόγως. Εν κατακλείδη, το πακέτο εν συνόλο νομίζω ότι στέλνει ένα αξιόπιστο μήνυμα επί τη βάση θετικών αντιλήψεων από την αγορά. Τώρα, σε σχέση από τις αγορές μάλλον. Σε σχέση με το δεύτερο κομμάτι της ερώτησής, την εκταμείευση του Delta Netaf, πράγματι, εμείς περιμένουμε ότι το Delta Netaf θα επαναξιολογήσει τη βιωσιμότητα του χρέους πριν το τέλος του προγράμματος. Και πιστεύω ότι αυτό θέλει και το Delta Netaf. Εάν στο τέλος της ημέρας εμείς έχουμε περισσότερη ελάφρυνση χρέους σε σχέση με αυτό που ζητάει το Delta Netaf, αυτό είναι το καλύτερο. Σε σχέση με τη χρηματοδότηση του προγράμματος, δεν πιστεύω ότι θα χρειαστούμε να σκεφτόμαστε δράσεις για χρηματοδότηση του Delta Netaf, δεδομένου του πόσο πόροι υπάρχουν από τον ESM. Ίσως να ακούσατε τον Klaus Rengling να εξηγεί πιο πριν ότι στο τέλος του προγράμματος περίπου 30 δισεκατομμύρια δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί.
Καλησπέρα, Υπουργή. Θα ήθελα δύο ερωτήσεις. Το πρώτο αφορά ο Μύρος Εμμανουλίδης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η πρώτη αφορά τον μηχανισμό σύνδεσης της τη ρήτρα ανάπτυξης με την διαχείριση του χρέους. Καταρχήν, αν μπορείτε να μας πείτε αυτόν τον μηχανισμό, ποιος θα τον καταρτήσει, ποιος θα τον... θα είναι και το IMF, θα συμμετέχει στην, στο πώς θα βγει αυτός ο μηχανισμός και για πόσο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί, θα συνδυαστεί με την επιμήκυνση ή θα μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα. Και το δεύτερο είναι, αν μπορείτε να μας διευκρινίσετε για τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 και μετά, θα προσδιοριστούν, έχουν προσδιοριστεί επακριβώς το 2% ή θα εξαρτηθεί από κάτι. Σας ευχαριστώ. Και πάλι λοιπόν, αν θέλετε να κοιτάξετε την αρχιτεκτονική του πακέτου ελάφρυνσης χρέους, πρέπει να κοιτάξουμε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ένα συγκεκριμένο πακέτο μεσοπρόθεσμων μέτρων με πολύ καλά καθορισμένες παραμέτρους. Αυτό εξηγήθηκε και προθύστερα. Τώρα, σε σχέση με τη δική μας άποψη, είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι οι αγορές μπορεί να αξιολογήσουν το χρέος ως δυναμικά βιώσιμο. Τώρα, στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει αυτός ο μηχανισμός ανάπτυξης, αυτή η ρήτρα ανάπτυξης. Φυσικά αυτό δεν θα εκκινήσει αμέσως στο τέλος του προγράμματος, διότι προφανώς χρειάζεσαι ένα μητρό ανάπτυξη, ένα ρεκόρ μάλλον ανάπτυξης, για να δεις εάν η ανάπτυξη έχει την πορεία που θες. Το τέλος του προγράμματος θα καθοριστεί και θα καταστεί λειτουργικό όλο αυτό. Αυτή είναι μια διαδικασία να εξελίξει. Νομίζω ότι η δήλωση του Eurogroup εξηγεί το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό τους επόμενους μήνες. Το τρίτο επίπεδο είναι ο μακροπρόθεσμος μηχανισμός που δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στα άσχημα σενάρια όπου, για παράδειγμα, η ανάπτυξη λόγω απρόβλεπτων εξελίξεων δεν είναι αυτή που αναμένεται. Ίσως να είναι πιο κοντά σε αυτό που αναμένεται ο Δέλτα Νιτάφ. Και πάλι λοιπόν, περισσότερη ελάφρυνση χρέους ή πιο εκτεταμένα μέτρα θα επιτραπούν σε εκείνο το στάδιο, σε εκείνη τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθήσαμε λοιπόν την συνέντευξη τύπου του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του κ. Τσακαλώτου, και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του κ. Χουλιαράκη. Επιστρέφουμε στο στούντιο. Βούλα και Χαγιά, είμαστε στην κουβέντα για την πολιτική αφήγηση. Και βέβαια, ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι αυτή η απόφαση ουσιαστικά ξεκαθαρίζει το μονοπάτι για το πρόγραμμα. Υπάρχει σαφήνεια για τα μέτρα, για το χρέος. Και αναφέρθηκε βέβαια και στην συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου σηματοδοτεί, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα για μια δυναμική βιωσιμότητα του χρέους που θα μας οδηγήσει στην έξοδο στις αγορές, στην έξοδο από το πρόγραμμα. Και ήμασταν στην κουβέντα, Βούλα, σχετικά με το αφήγημα της κυβέρνησης και πόσο μπορεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτό το πακέτο, καθώς είχαμε τους στόχους που ήταν η πολιτική σταθερότητα, η έξοδος στις αγορές και η έξοδος από την επιτροπία. Και είχαμε μείνει, η πολιτική σταθερότητα ουσιαστικά βγαίνει από αυτή την απόφαση. Υπάρχει μια σταθερότητα πλέον, δεν υπάρχει η αβεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία, αν θα χρεοκοπήσουμε. Υπήρχαν τα σενάρια ότι θα είχαμε ένα καλοκαίρι πολύ δύσκολο, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν. Τώρα όμως το ζητούμενο είναι η έξοδος στις αγορές. Η έξοδος στις αγορές εξασφαλίζεται μέσα από αυτή την απόφαση. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μετά τη σημερινή απόφαση η επόμενη πολιτική συζήτηση που θα γίνεται στη χώρα μας και όχι μόνο θα είναι εάν και πότε θα βγούμε στις αγορές. Αυτό ήταν και το μέγα ζητούμενο για την κυβέρνηση και αν απομονώσουμε τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών τους τελευταίους μήνες θα δούμε ότι πάντα εκεί κατέληγαν. Ότι η χώρα θα πρέπει να βγει στις αγορές μέσα από την ένταξή της στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Έχουμε μια πρώτη αντίδραση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νομίζω είναι ίσως η πιο θετική που έχει βγει τους τελευταίους μήνες ή αν θέλετε τα τελευταία χρόνια για την Ελλάδα. Εκπρόσωπος λοιπόν της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλώνει ότι
μετά τη σημερινή απόφαση, λαμβάνουμε υπόψη τη συζήτηση στο Eurogroup, την οποία βλέπουμε ως πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της διασφάλισης της βιωσιμότητας του χρέους. Αυτό λοιπόν σημαίνει πρακτικά ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κύριος Ντράγκη, θεωρούν ότι έχουν ξεκινήσει τα βήματα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, πολύ εύκολα, εάν τις επόμενες εβδομάδες βοηθήσει και το Δουνουτού και η κυρία Λαγκάρντ, θα μπορέσει να ανάψει το πράσινο φως για την ένταξη της χώρας στο QE, στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Δεν στέκομαι όμως μόνο σε αυτό.